μόνο του. Θα πάμε σε τετρόλεπτα στον Βασίλη Σαμπράκο. Έχουμε αρκετά να σχολιάσουμε και σήμερα. Αν έχει διάθεση ο Βασίλης και έχει εικόνα, ένα σχόλιο για το χθεσινό υπερθέαμα στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, θα το ήθελα. Αλλά θα ξεκινήσουμε, Βασίλη, καλημέρα. Καλημέρα. Θέλω την άποψή σου για την δήλωση του κυρίου Καμίνσκι. Εμφανίστηκε πάλι ο Αμερικανοπολωνός. Είμαστε ευχαριστημένοι, λέει, με την αγορά της Κορτράικ στο Βέλγιο. Προχωρά το πλάνο μας όπως το είχαμε σχεδιάσει. Και θέλει, είπε, μέσα στο πλάνο μας είναι η εξαγορά μιας ομάδας στην Ελλάδα. Δεν ξέρω ποια θα είναι τυχερή αυτή η ομάδα που θα την αναλάβει ο κύριος Καμίνσκι. Γιατί δεν έχω καλή άποψη για το συγκεκριμένο, να ξέρεις, δεν λίγο μου τη χάλασε το φιάσκο με τον Πανετολικό που τον ψάχνανε και εξαφανίστηκαν και αυτός και οι άνθρωποι του για 15 εκατομμύρια. Ενώ πήγε να πάρει την Everton με 400, είναι λίγο οξύμορο. Πρέπει να πω ότι αυτή η ιστορία με έχει πολλές φορές αφήσει άφωνο. Γιατί όταν κάνεις μια απλή έρευνα για να δεις αν αυτός υπάρχει, είναι πώς να πω, σοβαρολογεί όταν λέει ότι έχει λεφτά, είναι κανονικός επιχειρηματίας που έχει οικονομικό μέγεθος. Στην πρώτη έρευνα, οποιοδήποτε την κάνει, στα πρώτα 5 λεπτά λέει αυτός έχει πολλά λεφτά. Δεν σε αφήνει να το αφισβητήσεις αυτό. Όταν ακούς ιστορίες από το Αγρίνιο που άφησε απλήρωτες ταβέρνες και κομμωτήρια και ξενοδοχεία, λες πώς γίνεται τώρα αυτός. Έχει, μόνο αν συμφωνήσουμε έτσι κάνουν λεφτά, Βασίλη. Έτσι κάνουν λεφτά, Βασίλη. Πάνε, τρώνε και την πληρώνουν. Έτσι γίνουν τα λεφτά, δεν ξέρεις. Μου έχει τύχει να ακούσω και ιστορίες ζαμπλουτών που είναι κλεπτομανείς, που μπαίνουν, ας πούμε, σε μαγαζιά και μπορεί να πάνε να πάρουν μια τσίλα. Αλήθεια. Και δεν ξέρω τι έχουν την ίδια στιγμή. Οπότε το τι ζόρια τραβάει ο καθένας πραγματικά είναι άβυσος η ψυχή του άνθρωπου. Πλήρωσε την πανσέτα, ρε φίλε, που έφαγες. Δηλαδή, εμείς πάμε εκεί, δίνουμε 200 ευρώ ένα απλό τραπέζι. Πλήρωσε και εσύ, ρε Καμίνσκι, και το κομμωτήριο που είπες. Και... Εκεί έβγαλε πολύ κακή φήμη. Και η αλήθεια, ξέρεις, μπορεί να πει κανείς, εντάξει, γιατί τον νοιάζει σε μια άκρη της Ελλάδας ότι έβγαλε κακή φήμη. Αν αύριο μεθαύριο όμως αυτή που σε όποια ομάδα πηγαίνει, δεν ξέρω ποια θα πάρει τελικά, αν θα πάρει κτλ. Τέλος πάντων όμως, αν αυτός πραγματικά σκοπεύει να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο, δεν μπορεί να μην σκέφτεται ότι στη σημερινή εποχή που είναι τόσο απλό να βρεις έναν άνθρωπο, ακόμη και αν είσαι, που να πω τώρα, στην Ισλανδία και θέλει να βρεις έναν άνθρωπο στο Αγρίνιο. Ναι, πάρα πολύ εύκολο να επικοινωνήσεις με κάποιον. Αλλά αυτές οι ιστορίες θα μεταδοθούν, θα αναπαραχθούν. Πώς γίνεται τώρα να βάζεις σε ρίσκο τη φήμη σου για μια παντσέτα, όπως λες? Δηλαδή, δεν έχει νόημα. Γι' αυτό λέω ότι η ιστορία αυτού του τύπου με αφήνει άφωνο. Δεν ξέρω τι να πω για αυτόν. Αν όμως μιλήσουμε σε σχέση με το ελληνικό ποδόσφαιρο, μάλλον πρέπει να πω ότι χαίρομαι που χάλασε η ιστορία με τον Πανετολικό και δεν προχώρησε. Αν ήταν δηλαδή να αφήνει μεθαύριο απλήρωτους τους παίκτες, τις εγκαταστάσεις και όλα τα υπόλοιπα, τότε καλύτερα που αυτό έγινε προτού αναλάβει, που κάποια ζημιά έκανε, κάποιες ζημιές έκανε. Βέβαια. Αλλά, βέβαια. Ναι, τέλος πάντων όμως λες ότι θεωρητικά, δεδομένου ότι εκεί υπάρχει ο Φώτης Κοστούλας, θα διορθωθούν. Δηλαδή έκλεισε το προπονητικό κέντρο γιατί ήθελε να το κάνει, έκλεισε το εμπορικό κομμάτι του εμπορικού κέντρου γιατί ήθελε να το μεγαλώσει, να το αναπτύξει κτλ. Σημαίνει ότι έκλεισαν επιχειρήσεις, δηλαδή σημαίνει ότι έμειναν άνθρωποι άνεργοι και ότι και οι κάτοικοι του Αγρινίου, αυτοί που είχαν βάλει το Εμιλέον μέσα στη ρουτίνα τους, χάσαν ένα χώρο στον οποίο ψυχαγωγούνταν. Σκέφτομαι ότι okay, αυτό μπορεί να ξαναανοίξει. Θεωρητικά δεν είναι τόσο μεγάλη ζημιά. Μεγαλύτερη ζημιά θα ήταν 6 μήνες μετά να βάρει και να κανόνι την ώρα που ο Πανετολικός θα ήταν μέσα στο πρωτάθλημα και θα τα αφήνει όλα πλήρωτα και θα εξαφανιζόταν, γιατί έτσι. Οπότε εντάξει. Πάντως, επειδή, που... για να το κλείσουμε, επειδή από την άλλη πλευρά ήταν όντως ο Φώτης Κοστούλας και όχι ο Φούβουτος, μπορούμε να πάρουμε χωρίς πολλή σκέψη το μέρος του Φώτη Κοστούλα, γιατί και εγώ και εσύ ξέρουμε, Βασίλη, το πώς λειτουργεί, το πόσο σοβαρός είναι και πόσο μεθοδικά κάνει τα πράγματα. Δηλαδή δεν έχει κάποιο λαμόγιο απέναντι που άλλα του είπε ο Φώτης Κοστούλας αρχικά και άλλα του ζήτησε μετά. Άρα να πούμε ότι κάτσε, μπορεί να έχει δίκιο και ο Καμίνσκι που έκανε πίσω. Η παρουσία του Φώτη Κοστούλα εγγυάται ότι η πλευρά Καμίνσκι άλλα είπε και άλλα έκανε. Εντάξει. Νοείται και χωρίς να την ξέρεις την ιστορία και ακόμη και αν δεν έχεις καθόλου επίγνωση του τι είναι ο Κοστούλας, ποια είναι η ιστορία του, η επιχειρηματική ιστορία του πριν από το ποδόσφαιρο κτλ. Και μόνο που έβλεπες για κάνα τρίμηνο
ότι στα ρεπορτάζ τα σχετικά με τον Πανετολικό ήταν ακόμη μια μέρα που περιμένουμε να εμφανιστεί ο Καμίνσκι, να απαντήσει ο Καμίνσκι, να δώσει στίγμα ο Καμίνσκι, να μας πει ότι ζει. Όλο αυτό δείχνει ποιος δεν έχει λειτουργήσει. Τέλος πάντων, καλή επιτυχία στην Κορτράιτ. Ναι, καλή επιτυχία. Παντσέτες να προσέχουν και εκεί. Εκεί, αν κανένα βούρς, κανένα σνίτσελ, κανένα τέτοιο. Δεν έχουν και ιδιαίτερη κουζίνα. Πώς θα σνίτσελ να φας, ρε φίλε. Τι πράγμα είναι αυτό, κατά θα πάμε στην Ολλανδία. Σνίτσελ με μπέικον, σνίτσελ με σάλτσα, σνίτσελ με το ένα. Λοιπόν, τέλος πάντων, να δούμε τι θα κάνουμε. Έλεγα νωρίτερα στο ξεκίνημα της εκπομπής, Βασίλη, ότι δεν προκαλεί σε κανέναν έκπληξη το τι έγινε χθες στο Ολυμπιακό στάδιο. Απλά αλλάζει κάθε φορά το γήπεδο. Δηλαδή πάει μία ΟΑΚΑ, μία ΣΕΦ, μία ΣΕΦ, μία ΟΑΚΑ. Είναι η απόλυτη κατάντια του ελληνικού μπάσκετ. Είναι η άποψή μου, η πάγια. Σε κάθε τελικό και σε κάθε σειρά τελικών τα τελευταία 20 χρόνια έχουμε επεισόδια. Δηλαδή δεν θυμάμαι ένα μάτς που να μην πετάχτηκαν πράγματα, να μην διεκόπη, να μην προπυλακίστηκαν, να μην σπάσανε, να μην. Ούτε ένα τελικό θυμάμαι. Και η ζωή συνεχίζεται. Γιατί κανείς δεν τόλμησε να τα βάλει με τους δυο αιώνους στο μπάσκετ. Και γι' αυτό πλέον με το άθλημα ασχολούνται ολοένα και λιγότεροι. Και αν μιλήσουμε ένα τέταρτο για το μπάσκετ, από τους 10 Κροατές θα μας μείνουν οι δύο. Εντάξει. Αλλά είναι κατάντια, είναι θλίψη αυτό που γίνεται. Είναι θλίψη, ρε φίλε. Συμφωνώ απολύτως με αυτό. Και μείον δύο, λέει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός του χρόνου, και πάρω τα εγώ και κούρευτο. Ναι. Το μείον δύο και δύο αγωνιστικές ενδεχομένως με κλειστό ΆΚΑ. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι σχετικά παρακολουθώντας αυτό το ό,τι συνέβαινε εκεί, έχοντας επίγνωση, λέω σήμερα ότι και πάλι καλά. Τι εννοώ με αυτό, ότι εγώ φοβόμουν ότι θα γίνονταν πολύ χειρότερα πράγματα. Ότι δεν δηλαδή θα κατάφερναν. Ναι, ναι, φοβόμουν ότι θα, όχι ξύλο, ότι θα βλέπαμε ακραίες βιοπραγίες. Γι' αυτό το λέω το πάλι καλά. Συμφωνώ με όλα όσα είπες. Απλώς λέω ότι αυτό πια είναι, όπως έχουμε πολλές φορές και στα αντίστοιχα περιστατικά τα σχετικά με το ποδόσφαιρο, είναι κοινωνικό το φαινόμενο, δεν είναι αθλητικό. Γιατί το λέω? Γιατί καθημερινά ακούς ιστορίες, το έχουμε συζητήσει ξανά σχετικά με επιθέσεις που γίνονται σε ανθρώπους και παιδιά, όχι μόνο ανθρώπους, στους δρόμους, στις γειτονιές, στις πλατείες, με αφορμή στα δικά μου μάτια το ποδόσφαιρο, το τι ομάδα είσαι και το τι φανέλα φοράς, ή δώσε μου το κινητό σου να δω τι φωτογραφίες έχεις από ποια ομάδα. Προχθές μου διηγήθηκαν την ιστορία με ένα παιδί 17 χρονών που ήταν σε μια πλατεία στον Άγιο Ελευθέριο, μια κεντρική πλατεία, έχει κοντά σταθμό, μετρό, τρένα, τα πάντα όλα. Ήταν λοιπόν μια παρέα 17 χρονών που κάθονταν, ξαφνικά δέχονται επίθεση από οπαδούς ομάδας που είχαν και διακριτικά, όμως δεν είναι αυτό το νόημα και γι' αυτό δεν αντιβάλλω την ομάδα στην κουβέντα, οι οποίοι δεν είναι ότι έψαχναν κάποιον. Σταμάτησαν εκεί, είδαν πολλούς πιτσιρικάδες, άρχισαν να τους παίρνουν τα κινητά και να κοιτάνε για να δουν τι ομάδα είναι. Αυτούς που έβλεπαν ότι είναι αντίπαλη ομάδα, τους πλάκωναν στις φάπες, τους έπαιρναν κινητά, λεφτά, τα πάντα όλα. Γι' αυτό λέω ότι αυτά τα αντιπάκια θα το έκαναν και με οποιαδήποτε άλλη αφορμή. Δεν έχει να κάνει με το τι ομάδα είσαι. Να σου πω κάτι όμως. Ναι. Ξέρουμε αν το ίδιο συμβαίνει σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό σε Αγγλία, Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο. Εκεί θα πήγαινα. Ότι αυτό που κάνουν έξω. Αλλά στα γήπεδά τους όμως. Στα γήπεδα, ρε φίλε, δεν έχει πεδίο ο χούλιγκαν, ο μπαχαλάκης, ο ένας να πάνε στο γήπεδο. Και είναι μια σειρά, ρε φίλε, εμένα αυτό με εξοργίζει, που σέρνεται 20 χρόνια. Δεν είχαμε ξαφνικά πέρσι ωραίους τελικούς και πρόπερσι και φέτος, γιατί η διαφορά ήταν πολύ μεγάλη για τελικό Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Υπήρξε αυτή η έκρηξη, ή πάμε να το κάνουμε γιάμπαλο, να μην πανηγυρίσει ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα στο σπίτι μας. Είναι κάθε χρόνο αλλάζουν απλά τα πρόσωπα που είναι στο παρκέ. Τα πρόσωπα στην κερκίδα είναι τα ίδια. Και στο ΣΕΦ και στο ΆΚΑ. Και για την επιλογή των διαιτητών και ξύλο και πριν και μετά και διακοπές και εκένωση. Και δεν υπάρχει, φίλε, ένας άνθρωπος σε αυτή την ρημαδοχώρα που να τους εξοντώσει, ρε εσύ, Βασίλη. Γιατί νομίζω η λύση εκεί είναι. Η λύση είναι εκεί και στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή να γίνει η ΠΑΕ, ΠΑΟ, ΚΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός υπεύθυνη για το γήπεδό της και η τιμωρία, φίλε, να είναι 20 αγωνιστικές χωρίς κόσμο και μείον 58 βαθμούς. Εγώ σου λέω ότι θα βρει λύση ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Θα βρουν λύση. Αν πάει η πατάτα στα χέρια τους.
Ναι, αλλά για να συμβεί όλο αυτό που λες, χρειάζεται να υπάρξει στην Ελλάδα μια κυβέρνηση που θα το πάρει αυτό το θέμα στα σοβαρά. Καλά, ή μάλλον εντάξει, για καλά. Το ποσοστά που θέλει να σπάσει αυγά. Διαφορετικά δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή, αν περιμένεις από το ίδιο το ποδόσφαιρο ή το ίδιο το μπάσκετ να το κάνουν αυτό, η ιστορία λέει ότι δεν θα το κάνουν ποτέ. Βασίλη, έχουμε αθλητικούς δικαστές που, συγγνώμη, είναι καρικατούρες. Μπορεί οι άνθρωποι, σαν νομικοί, σαν δικαστές, να κάνουν καλή δουλειά όταν δικάζουν μια άλλη υπόθεση, γιατί πολλοί είναι και τακτικοί δικαστές. Όταν μπαίνουν στον χώρο του αθλητισμού, γίνονται καρικατούρες. Και θα σου πω και το παράδειγμα, αυτό έλεγα νωρίτερα στον Γρηγόρη. Ο ΠΑΟΚ για ένα κέρμα και υβριστικά στο μάτς με το Περιστέρι, κανονική διάρκεια τον Ιανουάριο, τιμωρήθηκε με 8.000 ευρώ πρόστιμο από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ. Ένα ποσό που πόνεσε τον Θανάση Χατζόπουλο, που πάνε με λεωφορεία οι άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα για να γλιτώσουν 5, 10, 15.000. 8.000 λοιπόν ευρώ για ένα κέρμα, και για τα όσα έγιναν στο δεύτερο παιχνίδι με κροτίδες, καπνογόνα, διακοπές, γιαούρτια, κέρματα και προφυλακισμό του Γιώργου Μπαρτζόκα, το πρόστιμο ήταν, Βασίλη, από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, 3.000 ευρώ. Ναι, τα λέει όλα αυτά. Είσαι μια καρικατούρα, ρε φίλε, συγγνώμη. Φοβάσαι τον Παναθηναϊκό, είσαι Παναθηναϊκός, δεν με νοιάζει τι είσαι, αλλά εκεί κάνεις ένα λειτουργήμα. Εντάξει. Έχεις δίκιο. Θα πω για ακόμη μια φορά. Όλα ξεκινάνε από πάνω προς τα κάτω. Όταν ο δικαστής, ο αστυνομικός, ο παρατηρητής, όλοι αυτοί ξέρουν ότι λειτουργούν σε ένα κράτος το οποίο όχι απλώς το ανέχεται όλο αυτό. Πώς να το πω. Το υποστηρίζει στην πραγματικότητα. Δεν τα βάζουν με τους παράγοντες, δεν τα βάζουν με τις ομάδες. Και με τον κόσμο δεν τα βάζουν, αλλά κυρίως δεν τα βάζουν με τους επιχειρηματίες, επειδή καταλαβαίνουν, αισθάνονται τη δύναμη, αισθάνονται ότι μπορεί να ορίζεται μια λάθος απόφαση, να ορίζει τη δική τους μοίρα, την επαγγελματική, και λειτουργούν έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορεί να το κρύβουμε αυτό από τον κόσμο, αυτό που καταλαβαίνουμε. Μπορώ να τα αποδείξω όλα αυτά που λέω? Προφανώς όχι. Μόνο με ιστορικά στοιχεία. Δεν μπορώ να μιλήσω για το σήμερα. Δεν έχω αποδείξεις ενώ για να μιλήσω για το σήμερα. Κάποτε είχα βρεθεί και μάρτυρας στην υπόθεση για τα στημένα παιχνίδια. Τώρα έχουν περάσει περίπου 12 χρόνια από εκείνη την ιστορία. Και είχα πάει πρώτα, με είχε καλέσει πρώτα ο ανακριτής. Και πάω και του λέω, ρε φίλε, εμένα βρήκες. Δηλαδή, αν είχα εγώ στοιχεία, δεν θα τα είχα δημοσιεύσει. Αυτή δεν είναι η δουλειά που κάνω. Για να μην το κάνω, να μην το δημοσιεύω, πάνω απ' ότι δεν τα έχω. Αντί να φωνάξεις όλους αυτούς που εμπλέκονται, που η φυσική τους παρουσία σου φωνάζει ότι εμπλέκονται. Είναι οι διαιτητές, είναι οι ποδοσφαιριστές, είναι οι προπονητές, είναι οι διοικήσεις, τα μέλη των διοικήσεων των ομάδων, είναι η διοίκηση της Ομοσπονδίας, είναι η διοίκηση της Επιτροπής Διαιτησίας. Φωνάζεις έναν παπάρα δημοσιογράφο να σου πει πώς έγινε το στήσιμο. Και το ίδιο πράγμα περίπου είχα πάει και είχα πει και στο δικαστήριο. Και ήταν μια πρόεδρος και δύο δικαστήνες δίπλα και με κοιτάγανε λες και ήμουνα από άλλο πλανήτη, ας πούμε, που τους έλεγα τα αυτονόητα. Θέλω να πω με αυτό ότι είναι η υποκρισία στο μεγαλείο. Και του χρόνου, Βασίλη, να δούμε τα επεισόδια στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ειδικά αν και ο Παναθηναϊκός είναι πιο δυνατός. Που θα είναι, με αταμάν νομίζω, θα έχουμε πάλι ωραία πράγματα και θα συνεχιστεί αυτό το βιολί για τα επόμενα 20 χρόνια. Αλλά βέβαια θα έχουμε έναν προπονητή που προκαλεί την κερκίδα. Τέλεια, τέλεια. Αυτά θέλουμε. Ναι, οπότε, δεν ξέρω. Δηλαδή, αν βάλεις και αυτό τον επιταχυντή στη διαδικασία, δεν ξέρω πού θα φτάσουμε. Θα εκραγούμε κανονικά. Παρένθεση σε αυτό που έλεγα νωρίτερα, ότι έχουμε πήξει στο Σνίτσελ κάθε χρόνο στην Ολλανδία. Ο αδερφός Βασίλης γράφει: να φέρω Στέργιο την καντίνα να πλακώνεις κανένα γύρο. Δίπλα είμαι. Αν το κάνεις αυτό, πραγματικά θα γνωρίσεις την αποθέωση από 10 ανθρώπους. Θα σου κάνουμε και αγιογραφία. Αν φέρεις την καντίνα, αφού είναι δίπλα. Πριν πάμε λίγο στην εθνική, γιατί αξίζει λίγο να κάνουμε ένα σχόλιο. Δική μου ερώτηση αυτή. Έχεις εικόνα για τον Γκαμπιαντίνη τη Σαμπτόρια φέτος? Αυτό θα σου έλεγα. Της κατάστασης στην οποία είναι, όχι. Δηλαδή δεν θυμάμαι αν είδα ολόκληρο παιχνίδι της Σαμπτόρια φέτος. Και φίλος της Σαμπτόρια, να ήσουν στην Ιταλία, δεν θα βλέπεις. Βασίλη, θυμάσαι η ομάδα αυτού του επίπεδου? Γιατί έχει ιστορία η Σαμπτόρια, δεν είναι τσιταντέλα. Κουβαλάει μια ιστορία, okay. Και ευρωπαϊκή, ναι, και οτιδήποτε άλλο. Ναι. Να πετυχαίνει σε, ναι, πετυχαίνει σε 38 μάτς του καμπιονάτου 24 γκολ. Χθες το είδα. 24 γκολ, ναι. Δηλαδή, πραγματικά πολύ χάλια τώρα, ομάδα. Ναι, συμφωνώ εντελώς. Και είναι και πολύ, είναι στενάχωρη η ιστορία. Γιατί είναι, όπως είπες, είναι μια ομάδα που έχει ζήσει περίοδους
που είχε έγλει. Δηλαδή, δεν ξέρω αν έχει και ευρωπαϊκό η Σαμπτόρια. Να το ψάξω λίγο. Δεν το θυμάμαι να το πω αμέσως, αλλά τη θυμάμαι πριν από 3 δεκαετίες να είναι μέγεθος στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Δηλαδή να είναι μέγεθος στο πρωταθλητριόν όταν αυτό γύριζε και γινόταν Champions League. Τώρα, έχει πάμε τόσο... ευρωπαϊκό, Βασίλη. Έχει ένα καμπιονάτο 90-91. Θυμάμαι από εκείνη την περίοδο ήταν πολύ καλή ομάδα. Την κόντρα με τον Παναθηναϊκό, νομίζω, του Σαραβάκου. Δεν θυμάμαι το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Την έχει αποκλείσει. Μεγάλη επιτυχία τότε για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και κύπελλα Ιταλίας έχει πάρει. Σωστά. Και ήταν φιναλίστ στο κύπελλο Κυπελλούχων 91-92. Γενικότερα, εντάξει, είναι μια ομάδα μεγάλη. Ναι, αλλά δεν πολύ χάλι φέτος. Και τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή, αν πάμε τώρα 3-4 χρόνια πίσω, ήταν σε καλή κατάσταση. Ήταν μια ομάδα που ήταν, είχε δυναμική. Αυτός ο τυπάς, ο πρόεδρος της, που δεν θυμάμαι καν το όνομά του, που είναι μεγάλη περίπτωση με φυσιογνωμία. Δηλαδή, φτιαγμένος για το ελληνικό ποδόσφαιρο, όχι για το ιταλικό. Τώρα, πώς τα κατάφερε έτσι και τη μαράζωσε, δεν μπορώ να το πω. Ναι. Αλλά όχι, δεν τον θυμάμαι να τον έχω δει πολύ πρόσφατα για να μπορώ να μιλήσω για την αγωνιστική του κατάσταση. Βέβαια, είναι κάτι που έχω στο κεφάλι μου. Εγώ τι κάνω όταν. Επειδή δεν μπορείς εύκολα να μπαίνεις στη διαδικασία σε σχέση με τη διαχείριση του χρόνου, ενώ να παρακολουθείς κάθε ποδοσφαιριστή που γράφεται για μια ομάδα, πάντοτε περιμένω να κλείσει ένας ποδοσφαιριστής σε μια ομάδα και μετά μπαίνω στη διαδικασία μέσα από το Y-Scout να τον μελετήσω, να μελετήσω την τελευταία του χρονιά. Άρα θα σου πω μετά από μερικές μέρες, ναι, είναι σε αυτή την αγωνιστική κατάσταση. Ωραία. Σήμερα είναι κάτι που δεν μπορώ να το πω. Το αφήνουμε. Έχουμε 4 λεπτάκια. Αγώνα για την εθνική και επίσημος κιόλας. Και... κρίσιμος, αν μη τι άλλο, γιατί αν η Εθνική δεν κερδίσει σε έναν όμιλο με Γαλλία και Ολλανδία, δεν θα μπορεί νομίζω να έχει απαιτήσεις, αν δεν κερδίσει και σήμερα την Ιρλανδία. Όχι ότι το ματς είναι εύκολο, αλλά είναι στα μέτρα μας, φίλοι, όπως και να το κάνουμε. Δεν είναι τώρα η Ιρλανδία ούτε Αγγλία, ούτε Ισπανία, ούτε Βέλγιο, ούτε καν Σερβία μπορεί να μην είναι. Ξεκινάω από αυτό που λες, γιατί αυτή είναι και μια παραδοχή που έκανε και ο Γκουστάβο Πογιέτ στην συνέντευξη τύπου. Ότι αυτό εδώ είναι ένα παιχνίδι που άμα δεν νικήσουμε. Μετά δύσκολα θα κάνουμε κουβέντα σχετικά με το αν μπορούμε να περάσουμε από αυτό το δρόμο στο Euro. Και επειδή εγώ πολλές φορές έχω πει, έχω καταλάβει ότι αυτής της εθνικής ομάδας το όραμα είναι να μην τσαλακωθεί ψυχολογικά μέσα από αυτή τη διαδικασία, ώστε μετά να πάει με καλή ψυχολογία να παίξει στα μπαράζα από τον Νέσο. Του Μαρτίου, ναι. Εδώ λοιπόν λέω τι, ότι αυτό είναι ένα από τα μάτς που μπορεί να σε τσαλακώσει ψυχολογικά. Γιατί όλοι σκεφτόμαστε, μολονότι στο FIFA ranking η Ιρλανδία είναι πάνω από εμάς, όλοι εμείς σκεφτόμαστε ότι δεν μας γεμίζει το μάτι η Ιρλανδία, ότι είναι του χεριού μας. Αυτή είναι η γενική αίσθηση. Παίζουμε με μια ομάδα η οποία αφενός έχει προετοιμαστεί γι' αυτό, δηλαδή μέχρι και το τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας της έγινε στην Τουρκία για να έχουν κλίμα παρόμοιο, κλιματολογικές συνθήκες, παρόμοιες με αυτές που θα βρουν στην Αθήνα, γιατί τους προβλημάτιζε πάρα πολύ η πιθανότητα να έρθουν εδώ και να βρουν τίποτα 35 σε βαθμούς Κελσίου και να μην μπορούν να πάρουν ανάσες. Αυτό δείχνει πόσο επαγγελματικά έχουν προετοιμαστεί για αυτό το παιχνίδι. Σε μια περίοδο που η προετοιμασία για τις εθνικές ομάδες ήταν μεγαλύτερη συγκριτικά με το συνηθισμένο, δηλαδή με το πόσες μέρες βρίσκονται πριν από τα παιχνίδια όταν τα μάτς είναι μέσα στη σεζόν και όχι στο τέλος της σεζόν. Αυτή είναι μια ομάδα που έχει κάνει ένα restart και που προσπαθεί να παίζει, να βάζει την μπάλα κάτω δηλαδή και να κάνει παιχνίδι που βασίζεται στην κατοχή. Το έκανε απέναντι στη Γαλλία στο Δουβλίνο. Και το έκανε καλά απέναντι στη Γαλλία στο Δουβλίνο. Δηλαδή έχασε 1-0 με την τελευταία φάση του παιχνιδιού να βγάζει ο τερματοφύλακας της Γαλλίας μια κεφαλιά, αν θυμάμαι καλά, είναι στο γάμα. Δηλαδή, ακόμη και αν κοιτάξεις τα στατιστικά και δεν έχεις δει τα highlights, καταλαβαίνεις ότι έπαιξαν το ίδιο. Μπορώ να σου πω με την εικόνα του παιχνιδιού, από τα εκτεταμένα highlights που είχα δει, ότι η Ιρλανδία είχε πιο πολλές ευκαιρίες, ήταν πιο απειλητική. Και δεν ήταν πιο απειλητική επειδή κέρδιζε την μπάλα, επανακτούσε την κατοχή στη μέση του γηπέδου και έτρεχε μπροστά. Ήταν απειλητική και στις οργανωμένες επιθέσεις. Άρα είναι μια ομάδα, δεν λέω ότι ξαφνικά έχει γίνει, μεγάλο μέγεθος, αλλά είναι μια ομάδα καλύτερη από αυτό που η παράδοση της Ιρλανδίας, η παράδοση των προηγούμενων δεκαετιών, σου δημιουργεί την αίσθηση ότι πρόκειται να δεις. Λέω και πάλι με βάση το τι έχω διαβάσει για το τι προσπαθούν να κάνουν και με βάση το τι είδα στο παιχνίδι με τη Γαλλία που ήταν το προηγούμενο τους παιχνίδι για αυτή την προκριματική φάση. Άρα είναι μια ομάδα η οποία έχει και αρκετούς
νεαρής ηλικίας ποδοσφαιριστές που είναι φιλόδοξοι, άρα τα παιχνίδια της εθνικής τους τα αντιμετωπίζουν ως μια ευκαιρία να φανούν στην αγορά. Ακόμη και αν σκεφτείς ότι η Ιρλανδία δεν πιστεύει πολύ στο ότι θα τα καταφέρει να περάσει, σκέφτεσαι ότι οι ποδοσφαιριστές ατομικά κίνητρα έχουν αρκετοί από αυτούς. Είναι ομάδα που έχει κάποιους ποδοσφαιριστές που παίζουν στην Ευρώπη, άλλοι στην Premier League, άλλοι στην Ισπανία. Έχει παίκτες που, που έχουν παραστάσει, δηλαδή δεν είναι άμαθοι εντελώς. Άρα είναι ένας επικίνδυνος αντίπαλος, εγώ λέω, πιο επικίνδυνος από ό,τι λέει η ετικέτα του. Δεν ξέρω πόσος κόσμος θα είναι στο γήπεδο, που είναι πάρα πολύ σημαντική παράμετρο στο δικό μου μυαλό για την ψυχολογία της ομάδας. Με το αδιανόητο λάθος στα δικά μου μάτια που έχει κάνει η Ομοσπονδία που έβαλε τόσο ακριβά τα εισιτήρια, έχω κουραστεί να ακούω ανθρώπους που έλεγαν ήθελα να πάω με το γιο μου, με το φίλο μου, με τη γυναίκα μου, μπλα μπλα. Και όταν είδα ότι το λιγότερο που θα μου κοστίσει είναι 80 ευρώ για τα εισιτήρια, είπανε καλά. Αν το κήπεδο είναι σε καλή κατάσταση, εννοώ οι κερκίδες, και δώσει όθηση στην ομάδα, ναι, μπορεί να δημιουργηθεί μια κατάσταση ευνοϊκή για την εθνική ομάδα. Σε τι κατάσταση μπορεί να τη δούμε τώρα, αν λάβεις υπόψη ότι έχει περάσει καιρός από το τελευταίο του φιλικό παιχνίδι, ναι, χοντρικά είναι κανένα δίμηνο. Είμαστε στο τέλος της σεζόν, δεν ξέρεις σε τι κατάσταση πήγαν οι ποδοσφαιριστές στην εθνική ομάδα. Ο Μπογιέτ πάντως είπε ότι και η κατάστασή τους και η διάθεσή τους στις προπονήσεις, η δουλειά των προπονήσεων ήταν καλή. Μας έχει δημιουργήσει κάποιες προσδοκίες σε σχέση με το τι θα δούμε, γιατί είχε περισσότερες καθαρές προπονητικές μονάδες να τις αφιερώσει στην τακτική. Δηλαδή τις τελευταίες τρεις μέρες έκανε τρεις προπονήσεις τακτικής με κλειστές πόρτες. Αυτό ο Πογιέτ το κάνει πρώτη φορά, γιατί δεν είχε ποτέ το χρόνο να το κάνει αυτό. Άρα δεν λέω ότι ξαφνικά μπορεί να δούμε, ξέρω εγώ, 30-40% βελτίωση της εθνικής ομάδας στο τακτικό κομμάτι, ότι ξαφνικά θα βγάζει αυτοματισμούς που δεν είχαμε φανταστεί, αλλά λέω ότι μπορεί να δούμε μια-δυο διαφορετικές μεθόδους, τρόπους επιθετικής ανάπτυξης που δεν είχαμε δει στα προηγούμενα παιχνίδια με εκείνον στον πάγκο, επειδή δεν είχε το χρόνο να τα εκπαιδεύσει, να τα ζητήσει, να τα αφομοιώσουν λίγο οι ποδοσφαιριστές και να μπορέσουν να τα βγάλουν στο γήπεδο. Πού θα πόνταρα? Ποντάρω στην κατάσταση ορισμένων εκ των ποδοσφαιριστών, δηλαδή οι επιθετικοί και οι μεσοεπιθετικοί έρχονται με γκολ από τις ομάδες τους. Θα πόνταρα και στο ότι έχουν πάρα πολύ καλό κλίμα μεταξύ τους και ότι καταλαβαίνω ότι οι ποδοσφαιριστές θέλουν πολύ να πάνε στο Euro. Τώρα, τι χαρακτήρα θα βγάλουν στην εθνική ομάδα, αυτό είναι κάτι που περιμένω να το δω. Σε αυτό το κομμάτι δεν μπορώ να πω ότι ποντάρω. Λέω ότι είναι απέναντι, δυστυχώς, είναι ένας καλός αντίπαλος. Θα ήθελα πολύ η Ιρλανδία να ήταν στο επίπεδο που ήταν τα προηγούμενα χρόνια ή να έπαιζε τον ποδόσφαιρο που έπαιζε τα προηγούμενα χρόνια, γιατί πιο ταιριαστό θα ήταν, νομίζω, σε εμάς, και θα ήταν και λιγότερο απειλητική. Άρα θα επέτρεπε λίγο ποδόσφαιρο λίγο υψηλότερου ρίσκου από την ελληνική ομάδα, ενώ τώρα δεν νομίζω ότι μας παίρνει να παίξουμε με αυτόν τον τρόπο. Είναι πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, λέω, μέχρι εκεί. Αν δεν νικήσει, δεν ξέρω τι παράκρουση θα μας πιάσει και πώς θα σκεφτόμαστε εν όψη του μάτσου με τη Γαλλία που ακολουθεί. Και είναι και πολύ κοντά. Τα πέναλτι, κάτι τελευταίο, ο Φορτούνης, ο Μπακασέτας δεν τα εκτελεί. Πήγα να πω ότι αν δεν κερδίσει θα έχουν φωνές για το Φορτούνη από συγκεκριμένο στρατόπεδο. Ο Μπακασέτας λοιπόν εκτελεί τα πέναλτι. Μια χαρά. Έχω στο μυαλό μου να παίξω έτσι, να περάσει και η ώρα. Μια νίκη της εθνικής με over 1,5 γκολ στο παιχνίδι και σκόρερ ο Μπακασέτας γύρω στα 6,5 δίνει. Μια χαρά. Να βάλουμε 3 ευρώ να περάσει και η ώρα μας. Ωραίο, μια χαρά το ακούω. Λοιπόν, αυτά νομίζω, Βασίλη, και για σήμερα. Στο τέλος της εβδομάδας. Να πω και σήμερα μαζί μας, χορηγός μας η Novibet. Και ναι, από Δευτέρα κουβεντιάζουμε και για αυτά που θα έχουμε δει και για καμιά μεταγραφή. Άσε, χαμός θα γίνει από Δευτέρα να δεις στη Super League. Δεν τα προλαβαίνουμε. Ευχαριστώ, Βασίλη. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, φίλε. Bye, bye, bye. Λοιπόν,